Ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι το Ιράν θα πρέπει να χτυπηθεί σε περίπτωση που εμπλέκεται στις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Τα σχόλιά του ακολούθησαν αναφορές από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών για απειλές δολοφονίας από την Τεχεράνη. Όπως γνωρίζετε, υπήρξαν δύο απόπειρες δολοφονίας κατά της ζωής μου και τις οποίες γνωρίζουμε και μπορεί να εμπλέκουν ή όχι, αλλά πιθανώς εμπλέκουν το Ιράν, είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας του στη Βόρεια Καρολίνα. Αν ήμουν ο πρόεδρος, θα ενημέρωνα τη χώρα που απειλεί, στην προκειμένη περίπτωση το Ιράν, ότι αν κάνετε οτιδήποτε για να βλάψετε αυτό το άτομο, θα κάνουμε θρύψαλα τις μεγαλύτερες πόλεις σας και την ίδια τη χώρα, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε τη σημασία της μεταβίβασης ενός ισχυρού μηνύματος στο Ιράν, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ πρέπει να ανταποκριθεί στεναρά εάν υπάρχει σχέδιο να βλάψει Αμερικάνους ηγέτες. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνεις είναι μέσω του γραφείου του Προέδρου. Ότι αν κάνετε οποιασδήποτε επιθέσεις σε πρώην Προέδρους ή υποψήφιους Προέδρους, η χώρα σας θα γίνει θρύψαλα, όπως λέμε. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται καθώς οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει για αυξημένες απειλές από το Ιράν κατά της ζωής του πρώην Προέδρου, ο οποίος έχει πλέον αντιμετωπίσει δύο απόπειρες δολοφονίας του τους τελευταίους μήνες. Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν επίσης λίγες ώρες αφού οι ομοσπονδιακές αρχές αποκάλυψαν ένα ξεχωριστό περιστατικό μυρανούς hacker. Σύμφωνα με κοινή δήλωση του FBI, του γραφείου της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ και της CISA, Ιρανοί hackers από τα τέλη Ιουνίου μέχρι τις αρχές Ιουλίου έστειλαν emails σε άτομα που συνδέονταν τότε με την εκστρατεία του πρόεδρου Biden, τα οποία περιείχαν ένα απόσπασμα αποκλεμμένο μη δημόσιο υλικό από την εκστρατεία του πρώην πρόεδρου Τραμπ ως κείμενο στα emails. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το προσωπικό του Τζο Biden απάντησε στα email αυτά. Ωστόσο, παρά την απειλή να γίνει θρύψαλα το Ιράν, την Πέμπτη, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, ο υποψήφιος πρόεδρος δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να κάνουν συμφωνία με το Ιράν. Συγκεκριμένα ερωτηθείς αν θα έκανε συμφωνία με το Ιράν αν εκλεγεί, απάντησε: «Φυσικά θα το έκανα. Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία, γιατί οι συνέπειες είναι αδύνατες. Πρέπει να κάνουμε μια συμφωνία», είπε ο Τραμπ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην χάσετε σήμερα live stream στις 10:15. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD. Ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.